Είναι ένα κείμενο προφορικό του Κολοκοτρώνη, όπου μιλάει στα Ελληνόπουλα, καλεσμένος του Γεωργίου Γιαναδίου στο γυμνάσιο των Αθηνών, αποφασίζει την επόμενη μέρα να μιλήσει στα παιδιά και τον οδηγούν στην Πνίκα, ένα σπουδαίο κείμενο, διεσώθη, και στη σκέψη της συμμετοχής μου στο φεστιβάλ ζήτησα τη μικρή επιδαύρα για να κάνουμε με την Ελένη Ουζουνίδου και τους 5 εξαιρετικούς μου συνεργάτες και τον φίλο μου τον Βάιο Πράπα στο μπουζούκι. Είναι γνωστή η ζωή του ήρωα, αλλά εδώ έχουμε πια μια σειρά από αφηγήσεις που αφορούν στην πίστη του, στο πώς έγινε η Επανάσταση και στο πώς η διχόνοια πάντα χώριζε τους Έλληνες και οδηγούσε σε αποτυχίες. Ο Έλληνας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει εις το ανατολικό μέρος, ο άλλος εις το αντικρινό και ο άλλος εις το βορέα, σαν να ήταν το σπίτι εις τον Αραβά και να γυρίζει, καθώς λέει ο καθένας. Ο ρόλος μου στην παράσταση είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι όντως ο λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που έδωσε σε κάτι γυμνασιόπαιδα το 1838 στην Πνίκα. Θα έλεγε κανείς ότι ο ρόλος μου είναι μια πρόκληση, αλλά δεν είναι ουσιαστικά. Δεν έχω ένα ρόλο ακριβώς. Μεταφέρω τα λόγια του γέροντα του Μωριά. Επίσης, το ότι είμαι γυναίκα και μεταφέρω αυτά τα λόγια, αυτό το κείμενο, δημιουργεί και μια απόσταση. Οπότε μπορώ να το δω σφαιρικά και με όλους τους τρόπους και να συγκινηθώ και εύχομαι να συγκινήσω και το κοινό με αυτή την παράσταση και με αυτή την παρουσίαση. Και να παράγει μια αρμάδα.